Τώρα, την ίδια στιγμή που συνεδριάζει η G7, η Κίνα, θα λέγαμε σε ένα είδος αντιπερισπασμού, έχει καλέσει μία σύνοδο των χωρών της Κεντρικής Ασίας στη Βόρεια Κίνα, σε μία πόλη Σουάν που έχει και αυτή την συμβολική της σημασία. Κάνω ένα flashback, η Χιροσίμα έχει πολύ σημαντική συμβολική σημασία που έχει επιλεγεί για την G7. Ξέρουμε όλοι τι συνέβη με την πυρηνικό όλεθρο και σε μια εποχή δυστυχώς που η πυρηνική ρητορική για χρησιμοποίηση πυρηνικών όπλων έχει ανέβει. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στη Σύνοδο της Κίνας, για τον χώρο της Κεντρικής Ασίας. Έχει επιλεγεί η πόλη Σουάν στη Βόρεια Κίνα. Είναι μια πόλη που ήταν κόμβος στον περιβόητο δρόμο του μεταξιού. Ένα δρόμο που θα λέγαμε προσπαθεί να αναβιώσει ξανά η Κίνα. Οι χώρες που μετέχουν σε αυτή τη σύνοδο είναι 6 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, είναι το Καζακστάν, το Κυργιστάν, το Ταζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και Ουσμπεκιστάν. Είναι χώρες με τις οποίες η Κίνα έχει συσφίξει πάρα πολύ τις οικονομικές της σχέσεις, έχουν αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ το 2022, 70 δισεκατομμύρια δολάρια, με κορυφαίο το Καζακστάν 31 δις δολάρια. Η Κίνα εισάγει από αυτές τις χώρες βαμβάκι, πρώτες ύλες, ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Και ο Σι, ο οποίος ήδη έχει αρχίσει και μιλάει στη σύνοδο αυτή, κάνει λόγο για την ανάγκη εξυγχρονισμού των χωρών αυτών, να βοηθήσει η Κίνα. Έχει ένα σχέδιο ανάπτυξης των υποδομών αλλά και του εμπορίου με τις χώρες αυτές και παράλληλα μίλησε και για την πρέπει να σταματήσουν οι ξένες αναμίξεις και κατά των προσπαθειών, όπως είπε, να εμφυτευθούν έχρωμες επαναστάσεις. Έχρωμες επαναστάσεις έχουν χαρακτηριστεί όλες αυτές οι πολιτικές αναταραχές που έχουν καταγραφεί σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τελευταία μάλιστα είχαμε και μια τέτοια αναστάτωση και στο ίδιο το Καζακστάν. Φυσικά και στις δύο συνόδους το θέμα της Ουκρανίας δεσπόζει. Ναι.